Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ελάτε να κάνουμε συντροφιά και να περάσουμε λίγη ώρα ευχάριστα με μια νέα δημιουργία. Προσωτοκόριτσά μου, μου το ζητήσατε και σας το φτιάχνω. Το περιβόητο μάτι σε μαξιλάρι το κάνω εγώ. Εδώ είναι λίγο πριν το ράψω και το γεμίσω. Στο στάδιο που βρίσκεται τώρα το μαξιλάρι μου, έχω ολοκληρώσει το πλεκτό κομμάτι. Έχω φτιάξει το μαξιλάρι, το ύφασμα που θα γεμίσω και είναι στο σημείο πριν το ενώσω και το γεμίσω. Θα σας εξηγήσω πιο κάτω πώς γίνεται αυτό και πόσο εύκολα μπορούμε να κόψουμε το ύφασμα για το μαξιλάρι μας. Επειδή λοιπόν μάτι έχουμε δει αρκετές φορές, εγώ θα επικεντρωθώ στο πώς μπορείτε να κάνετε σωστά και όμορφα τις αλλαγές σας, να μην φαίνεται πουθενά η αλλαγή της σειράς σας. Αόρατες αλλαγές λοιπόν εντελώς και το πώς μπορούμε να βάλουμε το ύφασμα από κάτω. Πήρα τυχαία τώρα βαμβακερά νήματα, εγώ το μαξιλάρι μου επειδή είναι για έξω για την ξαπλώστρα, το έχω, για την πολυθρόνα έξω, το έχω κάνει με μακραμέ. Τώρα πήρα βαμβακερό νήμα, μόνο και μόνο για να σας δείξω τον τρόπο. Ξεκινάμε με το μαγικό μας κύκλο, στον οποίο θα κάνω 3 αλυσίδες, είναι το πρώτο μας ποδαράκι, παίρνουμε νήμα, κάνουμε το δεύτερο ποδαράκι, νήμα, τρίτο, τέταρτο, παίρνουμε νήμα και κάνουμε μισό ποδαράκι, παίρνουμε νήμα και κάνουμε μισό ποδαράκι και 4 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4 ποδαράκια. Αυτό είναι το μισό μας μάτι, ακριβώς το μισό. Επαναλαμβάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία και για την άλλη πλευρά. 4 ποδαράκια. 2 μισά ποδαράκια. Μου μείνανε 4 ποδαράκια για να τελειώσω την πλευρά μου. 1, 2, 3, 4. Κλείνω το μαγικό μου κύκλο καλά και πάω και μπαίνω με βουβό στην τρίτη από τις αλυσίδες που έκανα στον αέρα. Δηλαδή στο πρώτο μου ποδαράκι. Αυτή είναι η αρχή μας. Θα σας βάλω ποντοδείκτες, αν και από τη δεύτερη, τρίτη σειρά και μετά δεν χρειάζεται. Πιστεύω όμως ότι έτσι θα σας μείνουν στο μάτι περισσότερο αυτό που θα κάνουμε τώρα. Ανάμεσα στα 2 μισά ποδαράκια, ανάμεσα όχι πάνω στον πόντο, βάζω ποντοδείκτη. Οι ροζ ποντοδείκτες μου είναι στα μισά ποδαράκια, τα οποία αντιστοιχούν σε αυτή την πλευρά, τα οποία αντιστοιχούν σε αυτή την πλευρά το μάτι, στην κάτω και στην πάνω, εδώ και εδώ δηλαδή. Πάμε να βάλουμε σημάδια στις 2 μύτες μας. Ανάμεσα έχουμε 4 και 4 ποδαράκια, ανάμεσά τους βάζω σημάδι, εδώ που έκλεισα έχω κάνει 4 ποδαράκια και 4. Βάζω το σημάδι μου. Το μέγεθος από το μάτι που θα κάνετε εξαρτάται καθαρά από τις σειρές. Εγώ τώρα για το δείγμα θα σας κάνω όλο και όλο το κάθε χρώμα 2 σειρές. Πάμε να ξεκινήσουμε την επόμενη σειρά μας.
τέσσερις αλυσίδες στον αέρα. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Αυτό θεωρείται το πρώτο μας διπλό ποδαράκι. Παίρνουμε νήμα δύο φορές γύρω από το βελονάκι μας και εδώ που έχουμε βάλει τον ποντοδείκτη μας, ανάμεσα δηλαδή στα ποδαράκια, κάνουμε διπλό ποδαράκι. Στο πρώτο ποδαράκι κάνουμε αύξηση από δύο ποδαράκια. Ένα, δύο ποδαράκια στον ίδιο ακριβώς πόντο. Δηλαδή κάναμε δύο διπλά ποδαράκια μέσα στο κενό και δύο κανονικά ποδαράκια στον πρώτο πόντο. Συνεχίζω. Ο δεύτερος. Κάνει λάθος. Κάναμε τα δύο διπλά ποδαράκια μας και τώρα προσεκτικά τραβάμε για να βρούμε το πρώτο μας ποδαράκι και στο πρώτο ποδαράκι κάνουμε αύξηση με δύο ποδαράκια. Εδώ μόνο θα μου προσέχετε πάνω στην αλλαγή να μην χάνετε το πρώτο σας ποδαράκι. Έκανα την αύξησή μου και συνεχίζω. Ποδαράκι, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Τέσσερα δεν είχα κάνει ξεκινώντας την πλευρά πριν κάνω τα μισά ποδαράκια. Τέσσερα με την αύξηση 5 και δύο διπλά ποδαράκια μέσα στο κενό. Πάμε τώρα. Βγάζω το ποντοδείκτη. Στο μισό ποδαράκι που συναντάω μπροστά μου θα κάνω δύο ποδαράκια. Ένα, δύο. Στο επόμενο μισό ποδαράκι θα κάνω δύο ποδαράκια. Τον ποντοδείκτη μου τον βάζω ανάμεσα στα δύο ζευγάρια από τις αυξήσεις. Ανάμεσα, δεν πιάνω κανένα πόντο. Συνεχίζω. Τέσσερα ποδαράκια έχω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Είμαι όμως το τελευταίο, το τέταρτο που πρέπει να κάνω αύξηση. Και κάνω μία αύξηση. Έφτασα στην κορυφή που έχω βάλει το σημάδι που δημιουργούμε γωνίες. Πώς δημιουργείται η γωνία? Σε κάθε τέτοια κορυφή λοιπόν μπαίνω και κάνω διπλό ποδαράκι. Ένα, δύο, τρεις. Διπλό ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία. Δύο αλυσίδες στον αέρα και άλλα δύο διπλά ποδαράκια μέσα σε αυτό το ίδιο κενό. Δημιούργησα την πρώτη μου γωνία. Δεν χρειάζεται να βάλω ποντοδείκτη. Βλέπουμε ποια είναι τώρα η γωνία μας. Στο πρώτο ποδαράκι της σειράς, προσοχή, τραβάω λίγο τους πόντους μου για να μην το χάσω το ποδαράκι αυτό, γιατί είναι στριμωχτά εδώ τώρα στην αρχή. Κάνω την αύξηση με δύο ποδαράκια. Πάντα, για όλες τις σειρές έτσι θα συνεχίσουμε. Συνεχίζω με ποδαράκια. Έφτασα εδώ που έχω μισό και μισό ποδαράκι. Στο μισό ποδαράκι που συναντάω μπροστά μου κάνω δύο ποδαράκια. Στο μισό ποδαράκι το επόμενο κάνω δύο ποδαράκια. Και ανάμεσα σε αυτά τα δύο σετ βάζω το σημάδι μου. Συνεχίζω. Ποδαράκι, 2, 3, έφτασα στο τέταρτο, που όμως πρέπει να κάνω και αύξηση. Βγάζω το ποντοδείκτη μου για να μην με ενοχλεί. Άρα στο τελευταίο μου ποδαράκι κάνω 2 ποδαράκια και έχω φτάσει στη γωνία. Χρωστάω να κάνω 2 διπλά ποδαράκια. Μπαίνω μέσα σε αυτό το κενό και κάνω 1 διπλό ποδαράκι. Δεύτερο διπλό ποδαράκι. Μία αλυσίδα στον αέρα. Εδώ δώστε μου προσοχή τώρα. Είναι ο τρόπος που θα κλείνουμε όλες μας τις σειρές για να είναι αόρατες. Μία αλυσίδα στον αέρα. Τι είχαμε κάνει σε αυτή τη γωνία? Δύο αλυσίδες στον αέρα. Μία αλυσίδα στον αέρα. Μπαίνω στην κορυφή από τις αλυσίδες που έκανα. Παίρνω νήμα και κάνω άριχτο.
Αυτή θεωρείται η δεύτερη αλυσίδα μας. Τι δυνατότητα μας δίνει όμως αυτή? Να κάνουμε την ένωση πάντα εδώ στη γωνία και να μην φαίνεται ποτέ. Δείτε εδώ το πλεκτό μου. Ή εδώ. Ή εδώ κάνω τις ενώσεις μου. Δεν φαίνονται πουθενά. Δεν ξεχωρίζω καν σε ποια από τις δύο πλευρές την έκανα. Επειδή όμως θέλω να αλλάξω νήμα, μπαίνω, παίρνω και σταματώ. Ο πρώτος τρόπος που αλλάζω νήμα είναι αυτός. Θα κόψω το νήμα αυτό. Πάω στο επόμενο χρώμα. Και για να τελειώσω το άριχτό μου, το τελειώνω με το επόμενο χρώμα που θέλω. Τραβάω τις κλωστές μου. Αυτός ο τρόπος είναι πολύ εύκολος, απλά πρέπει να έχουμε το νου μας αυτές τις δύο κλωστές. Εγώ τις κρατάω λίγο όταν ξεκινάω. 1, 2, 3, 4 αλυσίδες στον αέρα, είναι το πρώτο μας διπλό ποδαράκι. 2 φορές νήμα και μπαίνω πάλι εδώ πέρα, είναι σαν να γυρίζω λίγο πίσω. Θα το καταλάβετε όταν το κάνετε. Και κάνω το διπλό μου ποδαράκι, πιάνοντας και στερεώνοντας αυτές τις δύο κλωστές, τις ουρές μου. Παίρνω νήμα και είμαι στον πρώτο μου πόντο που χρειάζεται αύξηση από 2 ποδαράκια. 1, 2. Κάνω τώρα συνέχεια ποδαράκια, πιάνοντας και τις ουρίτσες μου μέσα, μέχρι να φτάσω στον ποντοδείκτη μου. Ποδαράκι. Ποδαράκι. Είμαι ένα πόντο πριν το σημάδι. Είναι κανονικά της από κάτω σειράς ο δεύτερος πόντος που έχουμε κάνει την αύξηση. Σε αυτό το πόντο λοιπόν πριν το σημάδι μου κάνω αύξηση με 2 ποδαράκια. Δύο ποδαράκια. Βγάζω το ποντοδείκτη μου. Πάω στον πρώτο πόντο από την από κάτω αύξηση και κάνω αύξηση. Δηλαδή, κάθε φορά που φτάνω στον ποντοδείκτη, στον πόντο που είναι πριν και στον πόντο που είναι μετά, κάνω αύξηση από 2 ποδαράκια. Δεν θα σας χρειάζεται ο ποντοδείκτης συνέχεια, δεν θα χασομερείτε δηλαδή βάζοντας και βγάζοντας, γιατί φαίνεται καθαρά που είναι η αύξησή μου. Στο δεύτερο ποδαράκι της αύξησης από κάτω σειράς και στο πρώτο ποδαράκι της αύξησης της από κάτω σειράς θα κάνουμε πάντα 2 ποδαράκια. Συνεχίζω ποδαράκια. Μέχρι να φτάσω στη γωνία μου. Είμαι στον τελευταίο πόντο της γωνίας. Κάνω αύξηση. Είμαι μέσα στη γωνία. Κάνω 2 διπλά ποδαράκια. Δύο αλυσίδες στον αέρα. 2 διπλά ποδαράκια. Και στον πρώτο πόντο, στο πρώτο ποδαράκι της από κάτω σειράς που συναντώ, κάνω αύξηση με 2 ποδαράκια. Συνεχίζω κανονικά μέχρι να φτάσω στον ποντοδείκτη μου. Είμαι στον πόντο που είναι πριν το ποντοδείκτη, άρα κάνω αύξηση από 2 ποδαράκια. Είναι ο πόντος μετά το ποντοδείκτη, άρα κάνω 2 ποδαράκια. Εάν θέλετε και νιώθετε ανασφάλεια, ξαναβάλτε ανάμεσα σε αυτά τα 2 σετ που έχετε κάνει τον ποντοδείκτη σας.
Απλά ποδαράκια συνεχίζω μέχρι να φτάσω ένα πόντο πριν τη γωνία. Είμαι στον τελευταίο μου πόντο, στο τελευταίο ποδαράκι, οπότε κάνω 2 ποδαράκια. Και πάλι να δούμε τη γωνία, την ένωση. Χρωστάω 2 διπλά ποδαράκια. 1, 2. Μία λυσίδα στον αέρα και μπαίνω στην τελευταία λυσίδα από αυτές που έκανα στον αέρα, τις 4. Παίρνω νήμα για να κάνω ένα άριχτο. Θεωρείται η δεύτερη αλυσίδα που κάνω πάντα στις γωνίες μου. Πάμε να κάνουμε άλλη μια σειρά μαζί με ένα τελευταίο χρώμα. Ήθιστε να το κάνουν με μαύρο, εγώ δεν είχα, έβαλα μπλε σκούρο, γαλάζιο, άσπρο, μπέζ. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να κάνετε μαύρο, γαλάζιο, άσπρο, ροζ. Να το κλείσετε όλο με άσπρο. Να κάνετε όσες σειρές θέλετε. Για το μέγεθος θα τα πούμε τώρα. Αυτός εδώ είναι ο τρόπος που αλλάζουμε πάντα τις σειρές μας. Όταν θέλουμε να αλλάξουμε χρώμα όμως, υπάρχει άλλος ένας τρόπος που κάνω. Θα κάνω δεύτερη αλυσίδα κανονικά και θα κλείσω με βουβό. Κόβω το νήμα μου. Και πάλι στο ίδιο σημείο εδώ στη γωνία θα ξεκινήσω με τον ίδιο τρόπο. 1, 2, 3, 4 αλυσίδες στον αέρα. Πιάνω την ουρίτσα για να τη στερεώσω. Άλλο ένα ποδαράκι διπλό. Και πάω στον πρώτο μου πόντο για να κάνω τα 2 ποδαράκια που χρειάζομαι για αύξηση. Συνεχίζω με τα απλά ποδαράκια τα κανονικά μέχρι να φτάσω στο σημάδι μου. Τις ουρίτσες μου μέσα, δεν ξεχνάω να τις αφήσω γιατί έτσι τις στερεώνω. Έφτασα στον τελευταίο πόντο που είναι πριν το σημάδι μου, άρα κάνω αύξηση. Ο πρώτος πόντος μετά το σημάδι μου, άρα κάνω αύξηση. Συνεχίζω με τα ποδαράκια μου.
Τελευταίος πόντος, δεν ξεχνάμε να κάνουμε αύξηση στον τελευταίο πόντο πριν τη γωνία. Δύο φορές νήμα γύρω το βελονάκι, διπλό ποδαράκι. Δύο φορές διπλό ποδαράκι. Δύο αλυσίδες στον αέρα. Δύο ακόμα διπλά ποδαράκια. Στον πρώτο πόντο αύξηση, στον πρώτο και στον τελευταίο πόντο, πριν κάνουμε τα διπλά ποδαράκια της γωνίας, δεν ξεχνάμε να κάνουμε αύξηση. Φτάσαμε πριν το ποντοδείκτη, φαίνεται όμως, να το το νι της από κάτω σειράς. Στο δεύτερο πόντο του νι κάνω αύξηση. Στον πρώτο πόντο του νι της από κάτω σειράς κάνω αύξηση. Συνεχίζω με ποδαράκια. Μέχρι τον τελευταίο πόντο πριν τη γωνία. Έφτασα στον τελευταίο πόντο. Αύξηση με δύο ποδαράκια. Χρωστάω δύο διπλά ποδαράκια μέσα στη γωνία μου. Μία αλυσίδα στον αέρα. Μπαίνω στην πρώτη αλυσίδα από το πρώτο ποδαράκι που έκανα και κάνω άριχτο. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις αλυσίδες, παίρνω νήμα δύο φορές και πάω και μπαίνω εδώ πίσω, λίγο λοξά είναι, και κάνω το ποδαράκι μου. Στον ίδιο αυτό τον πρώτο πόντο που έκλεισα με βουβό, είναι ο πρώτος μου πόντος που χρειάζεται αύξηση. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος για το μάτι. Βλέπετε ότι είναι όντως αόρατο το κλείσιμο. Όταν φτάνουμε εδώ, κάνουμε δύο ποδαράκια, μία λυσίδα και ένα άριχτο και ξαναρχίζουμε από τη μύτη. Οπότε δεν φαίνεται πουθενά η αλλαγή. Πάρα πολύ στρωτό και πολύ όμορφο. Πάμε να πούμε λίγο για το μέγεθος. Το μέγεθος το καθορίζετε εσείς ανάλογα τις σειρές που θα κάνετε στο κάθε χρώμα. Πιστεύω εγώ ότι είναι πιο συμμετρικό στο μάτι. Έκανα την αρχική μου και 1, 2, 3, 4 σειρές με το σκούρο. Εδώ τώρα κανονικά θα έπρεπε να κάνω ή 4 ή 5 σειρές με το γαλάζιο. Δεν το έκανα και το σκέφτηκα μετά. Εάν ή να έκανα εδώ 1, 2, 3, να σταματούσα στις 3 σειρές και να έκανα 4 γαλάζιο. 1, 2, 3, 4, 5 άσπρο και μετά μπες όσο θέλετε εσείς για το μέγεθος που θέλετε να κάνετε. Το δικό μου μέγεθος με το μακραμέ νήμα και το βελονάκι νούμερο 4 έχει βγει 65 εκατοστά στο μήκος. Και σχεδόν 40 εκατοστά στο ύψος του.
Αυτό βέβαια θα μαζέψει λίγο όταν θα το γεμίσω και φουσκώνοντας θα έρθει και θα σηκωθεί. Το ήθελα όμως έτσι ένα τίμιο μέγεθος. Όταν το τελειώσω και το γεμίσω θα το ξαναμετρήσω για να σας πω πραγματικά πόσο έγινε το μαξιλάρι. Εάν θέλετε μεγαλύτερο, κάντε περισσότερες σειρές με μπες γύρω γύρω. Εάν θέλετε μικρότερο, μπορείτε να αφαιρέσετε και σειρές από το κέντρο. Είπαμε 3, 4, 5 και όσες θέλετε, για να είναι πιο συμμετρικό στο μάτι. Αυτό ήταν όσο αφορά το πλεκτό κομμάτι. Στη συνέχεια του βίντεο θα σας δείξω, όπως σας είπα, το πώς θα κάνουμε από πίσω το ύφασμα. Θα το γεμίσω, θα το φωτογραφίσω και θα σας το δείξω έτοιμο. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, βάλτε τα δαχτυλάκια, πατήστε τα δαχτυλάκια. Δεν σας κοστίζει τίποτα, όμως το YouTube το μετράει πάρα πολύ. Έχει αλλάξει ο αλγόριθμος και εάν υπάρχουν like και σχόλια σε κάθε βίντεο, δείχνει την προτίμησή σας. Πατήστε λοιπόν το like, μην ξεχάσετε να πατήσετε την εγγραφή και το καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο μου βίντεο. Έχω στρώσει όμορφα το πλεκτό μου κομμάτι. Βλέπω ότι είναι λίο. Είναι μια χαρά. Σαφώς και είναι περιμετρικές οι σειρές. Εγώ όμως για μεγαλύτερη ευκολία θα το διπλώσω στη μέση. Ακριβώς. Μύτες με μύτη. I was screaming into the canyon at the moment of my death. The echo I created, I lasted my last breath. My voice, it made an avalanche and buried a man I never knew. And when he died, his widow bride met your daddy and they made you. Only one thing to do, and that's be the way that I am, and then sink back into the ocean. I have only one thing to do, and that's be the way that I am, and then sink back into the ocean. I have only one thing to do, and that's be the way that I am, and then sink back into the ocean. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.